πορεία, στα παιδιά, στη διοίκηση. Κάνανε μεγάλο αγώνα και σίγουρα δικαιούνται την άνοδο και την αποκτήση. Και ό,τι καλύτερο έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ήταν ένα παιχνίδι που δυστυχώς για μας από πάρα πολύ νωρίς, αν και το περιμέναμε, ότι η Σεβαστή θα έχει έναν τρόπο παιχνιδιού τέτοιο. Προηγηθήκανε στο 22ο με την πρώτη φάση. Εκμεταλλευτήκανε στρέπω κρυτά του τους. Δεν μπορέσαμε ούτε καν να αντιδράσουμε. Και δεχτήκαμε και το δεύτερο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε λίγο να διαχειριστούμε μια κατάσταση κάπως διαφορετική και με αλλαγές συστήματος και με εσωτερικές αλλαγές. Δεν μας βγήκε. Δυστυχώς, ξαναλέω, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Στο δεύτερο μήχρονο προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε λίγο, ειδικά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Κάναμε κάποιες φάσεις, ήμασταν και λίγο άτυχοι, μπορούσαμε να βάλουμε κάποιο γκολ. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν δικαιούμασταν τίποτα παραπάνω, δυστυχώς που το λέω για την ομάδα μου, από τη συγκεκριμένη ήττα. Για μας, το είπα και την προηγούμενη αγωνιστική, πρέπει να συνεχίσουμε αξιοπρεπώς. Έχουμε έναν αγώνα ακόμα. Είμαι πολύ χαρούμενος από την προσπάθεια των παιδιών. Όχι από το συγκεκριμένο σημείο, από το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά γενικά από την εικόνα. Δουλέψανε πάρα πολύ σκληρά. Ας μην ξεχνάμε, ξαναλέω, ότι είναι πρωταθλητές. Και συνεχίζουμε μέχρι το επόμενο μας. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Αυτά. Σύμφωνα με την εικόνα των δύο παιχνιδιών, πιστεύετε ότι δίκαια ο Διαγόρας ανεβαίνει μαζί με τον Απόλλωνα Λάρισας? Θεωρώ ότι ο Διαγόρας Σεβαστής μαζί με τον Απόλλωνα Λάρισας ήταν πιο έμπειρες ομάδες. Σήμερα έδειξε ότι ήταν όντως και καλύτερη. Καμία σχέση το πρώτο παιχνίδι με το δεύτερο. Σίγουρα παίζει ρόλο η έδρα, παίζει ρόλο το γρήγορο γκολ που τρως, αλλά είναι και οι δύο ομάδες καλοδουλεμένες και τελικά όντως δίκαια ανέβηκαν στην κατηγορία. Παιχνίδι με παιχνίδι είναι το δούλιο διαφορετικό, ας μην το ξεχνάμε. Άλλο συμβόλαιο του πρώτου παιχνιδιού, άλλο συμβόλαιο του δευτέρου. Δεν μπορώ να το συγκρίνω. Στο σημερινό παιχνίδι ο κοτς φέρει ευθύνες. Ο κοτς πάντα φέρει ευθύνες. Μετά από μια ήττα μου έχουν πει να λέω ότι πάντα ο κοτς φέρει ευθύνες. Γιατί να μην φέρει στο σημερινό. Σίγουρα, ναι, φέρει. Όπως και στις νίκες. Στις νίκες όχι, στις νίκες είναι το ποδοσφαιριστό μου. Είναι αλήθεια. Έτσι, γιατί το δύο χρόνια ποδοσφαιριστής είπα. Κάτι άλλο. Να έλειωσε. Ωραία, να περάσουμε στον κύριο του Καρδίδη τώρα. Σήμερα θα πω λίγα περισσότερα πράγματα από τις άλλες φορές, γιατί σήμερα αποκτήσαμε την άνοδο. Θα πω κατευθείαν συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα για τη μέχρι τώρα πορεία της. Και ότι ήταν μια πολύ δυνατή ομάδα και συγχαρητήρια του συνάδελφου και τη δουλειά του. Τώρα θα πω για τη δικιά μας ομάδα. Εγώ πάντα από όλα θέλω να πω συγχαρητήρια στους προσφυγιστές μου. Από την αρχή της χρονιάς που έκαναν αυτή την πορεία και μετά που ήρθα εγώ το δικαίωμα. Οι πρωταγωνιστές είναι ποδοσφαιριστές πάντα. Πάντα το λέω ότι αυτοί κερδίζουν τα πάντα. Ο προπονητής δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν οι ποδοσφαιριστές δεν είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Στον τρόπο παιχνιδιού τους, στη σκέψη τους, στα πάντα. Πρώτα είναι οι ποδοσφαιριστές και μετά είναι όλοι οι άλλοι. Και τους δίνω συγχαρητήρια μέσα στην ψυχή μου που μου ανοιχτήκανε για πολλά πράγματα. Αλλά ήρθαμε ένα κοινό στόχο. Θα δώσω συγχαρητήρια στη διοίκηση, στον πρόεδρο του μεγαλομέτωπου του Γιάννη του Σημειονίδη και στους άλλους παράγοντες. Γιατί και αυτός ο άνθρωπος ειλικρινά τον κούρασα πάρα πολύ από τη μέρα που ήρθα. Του αξίζει αυτού του ανθρώπου αυτό η άνοδος. Γιατί έδωσε πάρα πολλά στην ομάδα και είναι από τους καλύτερους παράγοντες. Οι οποίοι παράγοντες πρέπει να τους κρατάμε στο πυρηνικό ποδόσφαιρο. Θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση γιατί ήταν πάντα κοντά μας και αυτό αποδεικνύεται από την επιτυχία των δύο ομάδων που πήραν τίτλους του Υγειονομικού, του Κύτρου και το δικό μας. Και ακόμα και της Κεσάριας που είχε πάρα πολύ μεγάλη πορεία και σώθηκε, όπως και ο πυρηνικός που έκανε μια πολύ καλή πορεία. Θα ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τον Κώστα Παπαδόπουλο και τον Δημήτρη Ρωμανίδη, που εκτός από παίκτες ήταν και συνεργάτες μου και κάναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ τον Κοτσιόπουλο τον Σάκη, που πέρα από δάσκαλο που τον είχα εγώ όταν ήμουν βοηθός του στην ΑΕΠ, τον Δημήτρη Κατερίνης,
ένα μήνα εδώ πέρα, μας βοήθησε πάρα πολύ στην ψυχολογία, στο όνομα ψυχολογίας και σε πολλά άλλα θέματα. Αυτό το πρωτάθλημα, την άνοδο αυτή μάλλον, τη χαρίζουμε σε όλους τους πιερείς, σε αυτούς που θέλουν και σε αυτούς που δεν θέλουν. Εμείς ανοίγουμε σχόλια στην αγκαλιά μας και το χαρίζουμε σε όλη την πιερία, την άνοδο. Συν σε έναν άνθρωπο που ήθελε πάντα να γίνει αυτή η άνοδο, το συγχωρημένο τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο, το χαρίζω εγώ προσωπικά, γιατί τον πρώην πρώτο του Ηρακλή και τη ΑΕΠΟ 2. Γιατί ήθελε πάρα πολύ να δει το Σιμεωνίδη κάποτε να ανεβαίνει στην Γάμα Εθνική. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάπα τον Παπαδόπουλο που πάντα ήταν κοντά μου από την αρχή που ξεκίνησα. Στην προπονητική αυτή σταδιοδρομία. Και ευχαριστώ και έναν άνθρωπο που από τη μέρα που ήρθα στη Σεβαστή, τον Γιάννη Ντούμο, που με είχε το β' τοπικό, που με έκανε προπονητή και από το που ήρθα στη Σεβαστή, αμέσως μέτρο σε 5 πέρασα τον κύκλο. Αυτά εγώ δεν μπορώ να τα ξεχάσω και θα τα λέω πάντα. Σε χαρακτήρα και εσάς τους δημοσιογράφους που είστε κοντά μας και πάντα θέλετε, ή πιο πολύ θέλετε το καλό μας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Για το παιχνίδι τα είπε εδώ ο συνάδελφος. Η ομάδα μου σήμερα ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Μπήκαμε με την οτροπία νικητή και έπρεπε να τελειώσουμε σήμερα το θέμα άνοδο. Να μην έχουμε το άλλο το παιχνίδι που ήταν στην Λάρισα. Που Λάρισα είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Πιστεύω ότι και αυτέ οι δύο ομάδε ανεβήκανε. Πιο πολύ μέτρησε η εμπειρία, όπως είπε εδώ ο συνάδελφος. Εγώ δεν θα πω για το μάτς, ότι έχουμε ακόμα ένα μάτς. Εγώ θα λέω τα πράγματα με το όνομά του. Εμείς αύριο θα πάμε μπάνια να κάνουμε. Θα κάνουμε μόνο μια προπόνηση αυτή την εβδομάδα και θα πάμε στον αγώνα. Γιατί θέλω να λέω την αλήθεια. Μας ενδιαφέρει άνοδος μόνο. Σε χαρακτήρα σε όλους. Τίποτα. Το Χρυσόλογο, οπότε δεν έχει και ερωτήσεις, φαντάζομαι. Συνεχίζουμε να πάμε λίγο στον ποδοσφαίστη της φιλοξενούμενης ομάδας, στο Μανασί, να μας πει και αυτή την άποψή του. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την άνοδο. Εύχομαι να έχουν μια καλή πορεία στην Γάμα. Νομίζω ότι με εμάς τα καθοριστικά παιχνίδια ήταν τον Απόλλωνα. Από εκεί κρίθηκε όλο αυτό το μήνυμα πρωτάθλημα. Σήμερα ήμασταν άτυχοι γιατί σε δύο φάσεις μπήκαν τα δύο πρώτα γκολ και μετά η Σεβαστή έδειξε ότι ήταν περισσότερο μάτς από εμάς. Αυτά θέλω να πω. Συγχαρητήρια στον κόουτς, που είναι η πρώτη χρονιά φέτος που αναλαμβάνει η ομάδα για τη γέννη πρωταθλήτρια. Έχουμε ένα μάτς ακόμη να τελειώσουμε, να είμαστε υγιείς. Μετά θα κάνουμε ταμείο για την περιγενέστη. Δεν είναι πρώτη φορά γιατί πέτυχε ο νέος από εκεί. Είναι το δικό του κόσμο. Είναι το δικό σου. Α, ναι. Να πάμε και στον Παπαδόπουλο της τοπικής ομάδας. Θα δώσω συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Πολλά συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, στον προπονητή μου, στη διοίκηση, στους θεατές και οπαδούς που ήρθαν και στηρίξαν την προσπάθειά μας και εδώ στην Πιερία αλλά και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Πιστεύω ότι είναι μια ιστορική μέρα σήμερα για τον Διαγόρα Σεβαστής, γιατί πρώτη φορά επιτυχάνει αυτή την άνοδο σε γάμα εθνική κατηγορία. Από εκεί και πέρα, αγωνιστικά, επικεντρωθήκαμε όλη την εβδομάδα στο παιχνίδι. Είδαμε τον αγώνα σαν έναν τελικό, και ο οποίος αγώνας με την νίκη, ακόμη και με ισοπαλία, θα μας έδινε την άνοδο. Θεωρώ ότι το γρήγορο γκολ μαζί με την οξυδέρκεια καθώς και το πάθος που έβγαλε η ομάδα σήμερα κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες και για τα υπόλοιπα παιδιά της αντίπαλης ομάδος, θεωρώ ότι επιτεύχθη ο στόχος και θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια και πάλι στους συμπαίκτες μου. Σήμερα θα γιορτάσουμε σαν ομάδα. Από αύριο, όπως είπε και ο προπονητής, θα ξεκινήσουμε τα μπάνια. Τίποτα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλό γυρισμό και στα παιδιά. Εκ μέρους της ομάδας του Σεβαστής, καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πολύ.